Έχουμε τον κύριο Κώστα Πικραμένο. Θα μιλάγαμε σήμερα για όλα αυτά τα εντυπωσιακά που αναδύονται όλο και περισσότερο γύρω από τις μυστικές υπηρεσίες, υποκλοπές, τα κυκλώματα. Γίνεται του κουτρούλιο γάμος, βγαίνουν στοιχεία για το Predator. Χαμπάρι δεν έχουμε πάρει εδώ στην Ελλάδα. Πάνε να κλείσει υπόθεση. Τα περίεργα SMS ερχόντουσαν από εταιρεία που είχε στηθεί στην Ελβετία. Καταλαβαίνετε. Με τη συνδρομή Ισραηλινών και ελληνικών υπηρεσιών. Καλά πάμε. Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και υπομονή. Να πούμε για το 112, αν μου δώσετε ένα λεπτό πριν ασχοληθούμε με το, ναι, ναι, με το θέμα, ότι επί Στυλιανίδη δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων. Το λέω για να το ακούνε και οι ακροατές. Το πεδί του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων είναι ουσιαστικά το 112. Ό,τι έργα γίνονται για το 112 όσον αφορά την αναβάθμιση λογισμικού κλπ, όλα αυτά, κύριε Σαχίνη, εντάσσονται στις λεγόμενες απόρριτες δαπάνες. Και μάλιστα ο νόμος που αφορά τον Εθνικό Μηχανισμό προβλέπει και απευθείας ανάθεση για συγκεκριμένα έργα. Έχει δημιουργηθεί μεγάλος δώρος και μέσα στη Βουλή. Αυτό έγινε το 2021. Κατά πόσο έχουμε θέματα διαχείρισης δημοσίου χρήματος για τη λειτουργία του 112. Αναφέρομαι λοιπόν στο 112 όσον αφορά το κόστος, τον προϋπολογισμό, τη διαφάνεια των έργων που έχουν αναλυθεί. Πέρα από το αν ισχύει ή όχι. Ναι, αλλά κοιτάξτε, εσείς καλά κάνετε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, απόρριτα κονδύλια και κονδύλια, 112 για να χτυπάει κάθε δύο ώρες. Ναι, ποιος αποφασίζει στην Ελλάδα, είναι ένα μεγάλο θέμα κύριε Σαχίνη, μπορείτε να κάνετε μια ολόκληρη εκπομπή, ποιος αποφασίζει στην Ελλάδα ποιο έργο, ποια προμήθεια και ποια υπηρεσία που πωλείται στο δημόσιο χρήζεται απόρριτη. Με βάση ποια λογική και με βάση ποια κριτήρια και γιατί κάποιες από αυτές προβλέπεται στο νόμο κύριε Σαχίνη να υπάρχει απευθείας ανάθεση ανεξαρτήτως ποσού. Βγαίνουν δηλαδή από το νομικό πλαίσιο που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Το 112 είναι ένα εργαλείο, εννοείται αποτελεσματικό όταν πρέπει να είναι αποτελεσματικό, αλλά το οποίο βρίσκεται στο κέλυφος των απορρίτων δαπανών και δεν γνωρίζουμε πραγματικά τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος ο Μανουσίδης από το Εγκόμπικ της Σουηδίας. Καλημέρα. Αυτό που είδα στα κανάλια πρωί-πρωί για το χιονιά στην Ελλάδα είναι απαράδεκτο. Ειδικά για κάποιον που έχει ζήσει στη χώρα που ζω, τη Σουηδία. Τρεις συμβουλές στο δημόσιο τομέα για τη Βαρβάρα. Ένα. Αλυσίδες δεν βάζουμε για να μην χαλάσουμε την άσφαλτο. Δύο. Πριν χιονίσει ρίχνουμε αλάτι. Τρία. Στο χιόνι ρίχνουμε άμμο για καλύτερη πρόσφυση. Δεν χρειάζεται να τη μαζέψουμε μετά, είναι φυσικό υλικό και πηγαίνει στην άκρη με την κίνηση των οχημάτων. Καλά, φίλε μου Γιώργο, καλά τα λες εσύ, αλλά αυτά συμβαίνουν αλλού. Εδώ είναι άλλα τα θέματα που έχουμε να λύσουμε. Επειδή είπατε αν ξέρουμε να βάζουμε αλυσίδες, δεν είναι μόνο αν ξέρουμε να βάζουμε αλυσίδες. Είπα αν και αν ξέρουμε και σε ποιο τροχό, ποιος είναι ο τροχός κίνησης, τον μπρος πίσω πρέπει να βάζουμε αλυσίδες. Και εκτός αυτού, αν ξέρουμε να οδηγούμε με αλυσίδες. Ναι, και αυτό και το όριο ταχύτητας με την αλυσίδα δεν μπορείς να πας πάνω από 20-25 από ό,τι ξέρω και εξαρτάται και, και τις συνθήκες, τις οδικές συνθήκες. Μάλιστα. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό το κεφάλαιο διότι το λύσαμε. Έχει επικαιρότητα τέτοια γι' αυτό. Στη χώρα, αλήθεια, τι εικόνα έχετε σε σχέση με αυτό που καταγράφεται στη γειτονική Τουρκία αυτή τη στιγμή? Στην Τουρκία να γνωρίζετε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Τουρκία δεν είναι ούτε το κουρδικό, ούτε ένας πόλεμος με την Ελλάδα. Είναι οι σεισμοί, διότι αν θέλετε οι συντελεστές, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές κατασκευής των κτηρίων, θυμάστε τι έγινε το 99 στην Κωνσταντινούπολη. Είναι τέτοια η κατάσταση, είναι τέτοια η διαφθορά στις λεγόμενες υπηρεσίες πολεοδομίας, αν σας θυμίζει κάτι αυτό, που στην Τουρκία τέτοιοι σεισμοί είναι σεισμοί τσουνάμι. Μιλάμε δηλαδή για χιλιάδες νεκρούς. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δένδια, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται πάντα η λεγόμενη διπλωματία των σεισμών. Έγινε ήδη, φεύγουν 25 πάρα της ΕΜΑΚ. Η ΕΜΑΚ θα πάει μόνο Τουρκία, Συρία δεν θα πάει? Έλατε, αυτό είναι ερώτημα.
Συγγνώμη, η λεγόμενη ανθρωπιά, ανθρωπιστική βοήθεια θα σταματήσει στα σύνορα. Δεν μιλάμε με το καθεστώς της Δαμασκού, οπότε δεν μας καίγεται καρφί αν έχουν νεκροί. Και ξέρετε, στις συγκεκριμένες περιοχές είναι κουρδικός ο πληθυσμός. Πώς δεν έχουν, έχουν νεκρούς, αυτή είναι η αναφορά. Πώς δεν έχουν, έχουν πάνω από 150 νεκρούς μέχρι τώρα. Νομίζω ότι περισσότεροι είναι από τη μεριά της Συρίας από ότι της Τουρκίας. Δεν ξέρω. Η ΕΜΑΚ, δεν φταίει η ΕΜΑΚ, εντολές εκτελεί. Το Υπουργείο Εξωτερικών κάνει διάκριση σε αυτό το θέμα. Μας ενδιαφέρει μόνο δηλαδή να έχουμε, να κερδίσουμε χρόνο μέχρι τις εκλογές και να κάνουμε διπλωματία των, πώς λέμε, διπλωματία των σεισμών μόνο και μόνο για να πουλήσουμε εκδούλευση στο Μευλούτ, Μευλούτ, Μευλούτ. Ας δούμε. Για κάντε μια ερώτηση, κύριε Σαχίδη. Ας δούμε, στο πέρας ημέρας. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε αυτό το τρίγωνο που φαίνεται να αναδύεται, Ελλάς, Greek Mafia, ΕΥΠ, εδώ το πράγμα παίρνει άλλες διαστάσεις σιγά σιγά. Παίρνει άλλες διαστάσεις, είναι η ηρωνία της τύχης. Ποιος θα μπορούσε, κύριε Σαχίνη, να το φανταστεί ότι η δολοφονία ενός ιδιοκτήτη βενζινάδικων το πέρυσι το καλοκαίρι και η κατάσχεση του κινητού του, δηλαδή των μηνυμάτων σε WhatsApp, σε Viber, σε Signal και δεν ξέρω εγώ τι, θα μας έβαζε πραγματικά εντός των γραφείων, των τμήματων, των υποδιευθύνσεων, των διευθύνσεων σε Ελλάς και σε ΕΥΠ. Και επειδή δεν θέλω να είμαι ειρωνικός, αλλά είναι τέτοια η κατάσταση μπροστά μας, δεν ξέρω αν καταλάβατε ότι de facto έχει καταργηθεί η τριετία για να ενημερωθεί κάποιος αν τίθεται υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ. Γιατί το λέτε αυτό, γιατί το λέτε? Διότι έχουμε την Αγγελική. Η Αγγελική της ΕΥΠ είναι η λεγόμενη εξυπηρέτηση πελατών. Παίρνεις την Αγγελική τηλέφωνο και μέσα σε μία ώρα γνωρίζεις αν το κινητό σου βρίσκεται υπό παρακολούθηση. Αυτό μάθαμε χθες, ότι υπάρχει η Αγγελική, η οποία Αγγελική δεν μιλάει με τη Βαγγελιό, και αυτή η ιστορία γίνεται δηλαδή, και από εκεί και πέρα έχουμε όλα τα ρυπαρά δίκτυα και την Greek Mafia, η οποία μπορεί να ενημερωθεί μέσα σε δύο ώρες, με το χαρτζιλίκι βέβαια που πρέπει να πέσει, κατά πόσο του Γιώργου, του Κώστα, του Νίκου το τηλέφωνο είναι υπό παρακολούθηση. Εκεί φτάσαμε. Το θέμα είναι όμως ότι έτσι ο κόσμος αντιλαμβάνεστε, ότι ούτε στην καρέκλα δεν μπορεί να σταθεί ακούγοντας τέτοια διαπλοκή μεταξύ ψηλόβαθμων αστυνομικών και κυκλωμάτων. Κύριε Σαχίνη, μπορούμε να πάμε σε εκλογές με αυτή την κατάσταση την οσυρή? Μέχρι τώρα γνωρίζαμε, είχαμε τη λεγόμενη περιραίουσα ατμόσφαιρα. Πλέον βγαίνουν τα WhatsApp στις κυριακάτικες εφημερίδες και έχουμε και ονόματα. Π.χ. γνωρίζουμε τώρα ακόμα και το κινητό της Αγγελικής της ΕΥΠ, διότι έχουμε όλο το ιστορικό των μηνυμάτων. Η Αγγελική είναι ακόμα στην ΕΥΠ σήμερα το πρωί που μιλάμε. Δημιουργήθηκε μια διεύθυνση εσωτερικής ασφάλειας στην ΕΥΠ, υποτίθεται για να στεγανοποιήσει τα ρυπαρά δίκτυα. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Βάλανε δύο υποδιοικητές, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το χώρο των υπηρεσιών πληροφοριών. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Αυτό αφορά μόνο την ΕΥΠ. Μετά έχουμε το άλλο, το πακέτο με την Ελλάς. Ναι. Αλλά βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω ότι πρέπει να φύγει η αστυνομία από την ΕΥΠ. Δεν πρέπει να υπάρχει όσμωση. Όπως δεν πρέπει να υπάρχει όσμωση και με την εισαγγελέα που βρίσκεται εντός της ΕΥΠ. Αυτά είναι ό,τι χειρότερο για τη λεγόμενη ασφάλεια επιχειρήσεων και ασφάλεια πληροφοριών. Ποια ασφάλεια επιχειρήσεων? Ότι υπάρχει σουρωτήρι. Ποια ασφάλεια επιχειρήσεων? Εδώ πέρα ένας κατά δήλωση δημοσιογράφος, celebrity, κουμπάρος. Πώς? Αυτό βγαίνει βενζινά, παίρνει τηλέφωνο στην ΕΥΠ, χαλαρά ας πούμε, και γίνεται του κουτρούλιο γάμος. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο δολοφονηθέντας τον Ιούνιο δίνει μήνυμα στον δημοσιογράφο και του λέει πάρε την Αγγελική που είναι στην ΕΥΠ και δώσε το νούμερο 6972, δηλαδή χήμα στο κύμα. Πού ζούμε? Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Λοιπόν, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Δεν βλέπω να υπάρχουν μηχανισμοί κάθαρσης. Υπάρχει μία μηχανία, ας βγάλει ο Βαξεβάνης ό,τι θέλει να εκτονωθεί μέχρι τις εκλογές και οι υπόλοιπες εφημερίδες και πάμε για εκλογές και Παναγιά βοήθα. Ναι, αυτό είναι το δόγμα εθνικής ασφάλειας. Με συγχωρείτε τώρα,
Εκτός του κυρίου Βαξεβάνη είναι και ο κύριος Λαμπρόπουλος, ο οποίος θεωρείται... Ο Βαξεβάνης με την έννοια ότι τους δημοσιογράφους της έρευνας να εκτονοθούν μέχρι τις εκλογές. Μισό λεπτό κύριε Πικραμένα. Εγώ δεν λέω τυχαία το όνομα του κύριου Λαμπρόπουλου, είναι μία μορφή στο χώρο του αστυνομικού ρεπορτάζ. Ούτε λέω τυχαία... Ναι. Ούτε λέω τυχαία το όνομα του κυρίου Τελόγλου, που επίσης είναι μια μορφή στον χώρο της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Λοιπόν, μας έρχεται από εκεί, από τον κύριο Τελόγλου, άλλο πάλι με το Πρέταντορ, ότι τα παράνομα μηνυματάκια, τα SMS, ερχόντουσαν μέσω Ελβετίας σε συνδυασμό όλα αυτά που λέγατε εσείς, Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών με ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Εδώ έχει χαθεί μπάλα. Ναι, και ο κύριος Τελόγλου σε συνέντευξή του εχθές ανακοίνωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήταν υπό παρακολούθηση το 19. Μάλιστα. Δήλωσε εφθαρσός. Επικοινωνήστε μαζί του να σας δώσει πληροφορίες. Δηλαδή, πού πάμε από εδώ και πέρα. Διότι αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Έχουμε, για να κάνουμε τη σούμα, μην χάνουμε ποτέ το δάσος. Έχουμε τις επισυνδέσεις της ΕΙΠ, αυτό που ζούμε καθημερινώς. Έχουμε το Πρετάντορ 2. Έχουμε την παρουσία των Ισραηλινών χωρίς να υπάρχουν πιστοποιητικά εξουσιοδότησης με βάση τον Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας, διότι το ΚΕΤΙΑΚ θεωρείται με βάση τον νόμο στρατιωτική εγκατάσταση και πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες, ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Και την τέταρτη περίπτωση είναι, έχουμε την πιθανότητα να υπάρχει κατασκοπία προς τρίτες ξένες δυνάμεις. Η αγγελική της ΕΙΠ, για παράδειγμα, εχθές κατηγορεί την Βαγγελιό ότι είναι παιδί της πρεσβείας. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Μπορούν αυτά τα πράγματα να λέγονται και σε πλαίσιο WhatsApp. Και ο πέμπτος υποφάκελος είναι αυτό που βλέπουμε με τον Greek Mafia. Και την ελληνική αστυνομία. Κατά πόσο δηλαδή υποκλοπές, προϊόντα υποκλοπών από την ΕΥΠ, πολλούνται δεξιά-αριστερά για να μαθαίνουν μεταξύ τους τι γίνεται, τα deal που λένε. Ο φίλος ο Μιχάλης εδώ από τη Ρόδο λέει, πείτε του κυρίου Πικραμένου ότι τις σχέσεις υψηλό βαθμό της αστυνομίας και της Greek Mafia τις γνώριζαν πριν την εκτέλεση στο βενζινάδικο από τις λίστες Παπασπύρου και το μακαρί τον Καραϊβάζλη. Ναι, για να καταλάβετε τι έγινε. Προχθές όλα τα μέλη που εμπλέκονται για τα πλημελήματα, όχι για τα κακουργήματα, στη δίκη της Greek Mafia αθώθηκαν. Ο λόγος που αθώθηκαν είναι διότι ο εισαγγελέας της έδρας δήλωσε εφθαρσός, ντρέπομαι που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή μέσα στην αίθουσα. Ξέρετε γιατί το είπε? Διότι όλες οι συνομιλίες της ΕΥΠ από τις λεγόμενες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει δεν ήταν επαρκές το πληροφοριακό υλικό για να στοιχειοθετηθεί ένα έγκλημα. Και γιατί δεν ήτανε, το εξηγεί ο κύριος Σουλιώτης εχθές στην Καθημερινή. Διότι όταν αυτό το υλικό των παρακολουθήσεων των επισυνδέσεων έφυγε από την ΕΥΠ για να πάει στην οικονομική αστυνομία και στο οργανωμένο έγκλημα για να ξεκινήσει η διαδικασία, οι δύο αυτές οι διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, δήλωσαν φόρτο εργασίας. Οπότε δεν ασχοληθήκανε με το θέμα και αυτές οι απομαγνητοφωνήσεις φύγανε χωρίς καμία επεξεργασία και πήγανε στο δικαστήριο. Ο εισαγγελέας είδε ότι δεν έβγαινε νόημα από αυτά που γράφανε μέσα, αθώοι κατηγορούμενοι. Μάλιστα. Είναι αυτό κράτος δικαίου? Εδώ ο Αλέξανδρος μου λέει, τότε τι εγκληματικές οργανώσεις λέμε? Άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη. Τι γίνεται εδώ, λέει? Λοιπόν, δεν ξέρω. Νομίζω κύριε ότι Πικραμένε, εσύ σωστά το θέτε. Ο εισαγγελέας, δηλαδή, νομίζω έχει χαθεί μπάλα. Πραγματικά έχει χαθεί μπάλα. Και δεν βλέπω και από τη μεριά της εισαγγελίας να μπορεί να το μαζέψει όλο αυτό. Ο κύριος Τελόγλου έλεγε χθες, έχει απλώσει ο τραχανάς και δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε. Πείτε μου κάτι, με την εμπειρία που έχετε στα ζητήματα, ιδίως των μυστικών υπηρεσιών. Ναι. Τελικώς, αυτό που ακουγόταν ως χιούμορ, μήπως χρειάζεται να κλείσει το μαγαζί και να ξαναφτιαχτεί από την αρχή? Θα μου πείτε τώρα εσείς, σε κρίσιμες εθνικές περιόδους είναι δυνατόν να ανοίξει τέτοια κουβέντα, αλλά βλέπετε κάτι άλλο? Αφού μπάζει από παντού. Είναι δύο τα μαγαζιά αυτή τη στιγμή. Είναι η Ελλάς, είναι και η ΕΥΠ. Και βλέπουμε ότι και στα δύο, πέρα από το ότι υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία, μπάζουνε. Υπάρχουν μεγάλα κενά. Εννοείται ότι πρέπει να γίνουν τεράστιες θεσμικές αλλαγές, οι οποίες όμως δεν γίνονται Δευτέρα πρωί, Τρίτη το ψηφίζουμε και Τετάρτη βγαίνει ο εκτελεστικός νόμος. Εδώ θέλουμε διαδικασίες που σε άλλες χώρες, σε σοβαρές, κρατούν και 5 και 7 και 10 χρόνια. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε
τουλάχιστον να κλείσουμε τις διαρροές, διότι οι απέναντι όχι μόνο καταγράφουνε, όχι μόνο στρατολογούνε, όχι μόνο χτίζουνε ψυχολογικά προφίλ για τον 50-46, για τον 5-19 και για όλους τους υπόλοιπους. Εδώ μπορούμε να βρεθούμε σε καταστάσεις πρωτόγνωρες, κύριε Σαχίνη. Δεν θα μας σώσει ούτε το 112, ούτε τίποτε άλλο, για να μην πω άλλη πιο σοβαρή και πιο βαριά κουβέντα. Λέει εδώ ένας φίλος, ο φίλος ο Ηλίας. Κανονικά, κύριε Πικραμένε, λέει, οι υπάλληλοι της ΑΕΠ δεν υποτίθεται ότι υπογράφουν ένα πρωτόκολλο εχημήθειας. Τι είναι αυτά με τα WhatsApp, λέει. Συγγνώμη, γιατί σήμερα το πρωί δεν έπρεπε να έχουν γίνει συλλήψεις. Σήμερα το πρωί δεν έπρεπε, μετά από αυτά που έχουν βγει, τα οποία βγήκανε στις εφημερίδες, διότι αυτά είναι διαρροή, αν θέλετε, από τις διευθύνσεις εσωτερικών υποθέσεων της Ελλάς. Έτσι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτή τη στιγμή το πρωί στην ΑΕΠ χτυπάνε κάρτα άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτές τις υποθέσεις. Πώς μπορεί δηλαδή και λειτουργεί αυτή τη στιγμή η υπηρεσία? Και μην ξεχνάμε ότι σε μερικές μέρες έχουμε και δίκη πρώην υποδιοικητή της ΑΕΠ για άλλη υπόθεση με στέλεχος σε κλιμάκιο της Κομωτινής. Δηλαδή, σε λίγο θα παίρνουμε popcorn και κοκακόλα και θα παρακολουθούμε το serial ΑΕΠ. Αυτό θα γίνεται. Είναι, λέει ο Νικόλας, κράτος δικαίου αυτό, με την εμπειρία που έχετε, κύριε Πικραμένε? Νομίζω πως η σωστή ερώτηση, λέει, είναι αν πρόκειται για κράτος ή για συμμορίες που μάχονται για την αρχηγία. Μαφιόζοι, κομματάρχες, τσιράκια, κομματόσκυλα. Δεν έχεις που να κουμπίσεις, λέει. Όχι, είναι αλήθεια αυτό που λέει και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Να πεις ότι ακουμπάω εδώ προκειμένου να ξεκινήσω την κάθαρση. Δεν ξέρεις αυτή τη στιγμή που πρέπει να ακουμπήσεις, ποιο είναι δηλαδή το υγιές κομμάτι για να μπορείς να χτυπήσεις τα καρκινώματα. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε. Νομίζω ότι ζούμε ιστορικές στιγμές στην Ελλάδα. Ο φίλος ο Γρηγόρης, καλημέρα, λέει, κύριε Πικραμένε. Μπορεί να παραμείνει στη θέση της εισαγγελέας της ΑΕΠ με τόσα που έχουν βγει? Δεν είναι δική της ευθύνη, λέει, να δει τι γινόταν στο εσωτερικό της ΑΕΠ? Είναι μόνο ευθύνη να υπογράφει για τις παρακολουθήσεις? Φανταστείτε ότι δεν σε κανένα κράτος του κόσμου, εκτός αν μιλάμε για μπανανίες τριτοκοσμικές χώρες, αυτός ο οποίος υποτίθεται ότι κρίνει την αιτιολογία, το σκεπτικό για μία σάρση απορρίτου, βρίσκεται στο ίδιο γραφείο, μπορεί να πίνει και καφέ μαζί με αυτόν που του ζητάει να κάνει άρση. Δηλαδή απαγορεύεται η όσμωση, απαγορεύεται, αν θέλετε, αυτή η φιλική σχέση μεταξύ κάποιου που ζητάει την άρση και κάποιου που θα την αξιολογήσει. Είναι αυτό που λέμε, ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδαρος. Αυτά είναι παθογένειες 30 χρόνων, κύριε Σαχίνη, από το 1994 και μετά. Ο κύριος Βενιζέλος το είχε πει κάποια στιγμή. Κάναμε μεγάλη βλακεία, δεν είπε αυτή τη λέξη, είπε μια άλλη λέξη, με το νόμο του 1994. Ψηφίσαμε κάτι χωρίς να το έχουμε επεξεργαστεί. 30 χρόνια κρατάει αυτή η ιστορία. Και τώρα έχει ανοίξει ο βόθρος και βγαίνουν τα απόνερα στον δρόμο. Αυτό γίνεται. Τελευταίο ερώτημα από τη φίλη μου τη Βαγγελιό. Όχι τη Βαγγελιό της ΑΕΠ. Η γνωστή, άμα είναι να κλείσω το τηλέφωνο. Όχι. Λέει εδώ, άρα, λέει, επειδή και στο παρελθόν έχει συμβεί, μήπως ήρθε η ώρα για μια γερή επανεκκίνηση σε τέτοιες δομές του κράτους? Εδώ το θέμα, λέει, κύριε Πικραμένη, είναι σοβαρό και πάμε σε εκλογές. Εδώ δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει, δηλαδή. Την επόμενη, φανταστείτε, γίνονται εκλογές. Πρώτος γύρος δεν με ενδιαφέρει. Βγαίνει η κυβέρνηση. Συνεργασία αυτόνομη, πάλι δεν με ενδιαφέρει. Τη Δευτέρα το πρωί θα υπάρχει κάποια διαφορά σε σχέση με αυτά που λέμε τώρα? Δηλαδή, τι νομίζουμε, ότι επειδή θα γίνουν εκλογές μπήκαμε στον αυτόματο πιλότο, πατήσαμε το κουμπί και έγινε κάθαρση? Έχουμε καταλάβει πώς έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή το όλο το θέμα? Και με τον αρχηγό Γεθά και με την Greek Mafia και με τη Βαγγελιό και με την Αγγελική. Φτάσαμε να μιλάμε για Αγγελική, για Βαγγελιό. Νομίζουμε ότι είναι τηλεοπτική σειρά στα κανάλια. Μάλιστα. Πρέπει να πω, πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Πικραμένε, σας το οφείλω, γιατί προς τιμή σας το είπατε στην αρχή με το σεισμό, οι εικόνες που έρχονται από πόλεις βόρεια στη Συρία είναι απείρως χειρότερες από τις εικόνες, όχι ότι θα κάνω διάκριση, αλλά προφανώς λόγω και υποδομών κατεστραμμένων από τον πόλεμο εκεί, είναι συγκλονιστικό αυτό που έρχεται ως εικόνα από τη Συρία.
θα είναι ντροπή για την Ελλάδα, για τον πολιτισμό, για αυτό που θέλει προς τα έξω να προβάλλει, να μην έχουμε, να μην στείλουμε κλιμάκιο, αν έχουμε τα μέσα και τις δυνατότητες, στην από εκεί μεριά και να παραμείνουμε Τουρκία για να έχουμε το φίλο μας το Μεβλούτ. Θα είναι μεγάλη ντροπή για το Υπουργείο Εξωτερικών, την πολιτική προστασία και την Ελλάδα ως κράτος και υπόσταση. Η Συρία, αν θέλετε, είναι και ένας στρατηγικός αντίπαλος της Τουρκίας. Δεν θέλω να μπω στη λογική ο εχθρός του εχθρού μου, καθαρά ανθρωπιστικά. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και να ασχολούμαστε μόνο με την Τουρκία. ΕΜΑΚ λοιπόν και στη Συρία, γιατί είναι μεγάλη τραγωδία και ακόμα είμαστε στις πρώτες εικόνες. Δεν έχουμε όλη την εικόνα της τραγωδίας, δυστυχώς. Ο Λευτέρης λέει τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, κύριε Πικραμένε, θα το πω, λέει, και ας είναι γλυκό πικρό, να του στείλουμε το 112. Καταλάβατε. Ναι, λοιπόν, ναι. Κύριε Πικραμένε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.